Είμαι σίγουρος ότι αν φας ένα κομμάτι, θα νιώσεις πολύ καλύτερα. Μας βγήκε υπέροχο. Δεν έχω όρεξη, ρε παιδιά. Μην επιμένετε. Ρε Σπυρέτο μου, αφού δεν την παλεύεις, γιατί δεν πας στην Αθήνα να τη συμπαρασταθείς? Γιατί ρε καλλιτέχνη, όταν η Φιγένα λέει δεν θέλω, δεν θέλει. Έχει πάει τώρα εκεί πέρα και τα ντεύει τους γονείς της. Το πες δυνατή και ψύχρεμη, αφού την ξέρεις. Μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση αποκλείεται να είναι. Το ξέρω. Όταν την παίρνω τηλέφωνο και είναι στο δωμάτιό της, κλαίει συνέχεια. Πιστεύω ότι με ντρέπεται. Όλους μας ντρέπεται δηλαδή. Λες και φταίει εκείνη για τα χάλια του αδερφού της. Λοιπόν, πάρε ένα αεροπλάνο και πήγαινε χωρίς να της το πεις. Η μικρή περνάει μεγάλο λουκ. Το έχει πάρει όλο πάνω της για να μην καταρρεύσουν όλοι οικογενειακώς. Και από την άλλη είναι και το fan club, την έχουν ξεσκίσει στα σχόλια. Τα διάβασες? Ναι, μωρέ, εντάξει, τώρα έτσι όπως έχει κατάσταση, χαίστηκα για το fan club. Ναι, όμως η Ιφηγένεια πρέπει να είναι πολύ πικραμένη, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Εγώ σκέφτομαι και τους γονείς της. Οι άνθρωποι θα θέλουν να πεθάνουν. Μα να μάθεις ότι το παιδί σου πληρωνόταν για να φέρει ζωές. Αμφιβάλλεις για σένα, για τον τρόπο που τα μεγάλωσες, για το τι λάθος έκανες. Καμιά φορά δεν φταίνουν οι γονείς. Απλά συμβαίνει. Δεν ξέρεις πώς θα σου κάτσεις με το παιδί. Είναι λαχείο. Καλά, ισχύει το αντίστροφο, έτσι. Να είσαι καλό παιδί και να έχεις κάρτους γονείς. Ρε φίλε, ίσως έχεις δίκιο τελικά. Πρέπει να πάω Αθήνα. Η Ιφηγένεια είναι πολύ περήφανο πλάσμα. Δεν θα σου λέγε ποτέ έλα. Πήγαινε. Σε έχει ανάγκη. Ξανασμίξανε λοιπόν τα ειδόνια. Ήρθαμε από κοντά να στο πούμε για να χαρείς. Και επ' ευκαιρία φέραμε και τις μικρές να τις καμαρώσεις. Να τις φτύσω τέτοιες κούκλες που είναι. Όχι, δεν θα τις φτύσεις. Σέρνονται και οι όσεις. Σκόρδα βάζετε κάτω από την πάντα τους. Μα θα βρωμάνε, Βρενώνα. Μα το σκόρδο είναι το πιο σημαντικό για το μάτι. Ποια είναι η μισθό, πώς τις ξεχωρίζετε? Έχει μια αλιά στον ποπό της. Τι? Και ξεβρακώνετε καλέ το μωρό για να δείτε ποια είναι. Υπάρχει και κάτι άλλο. Τι? Για να δούμε αν το βρεις. Έχει πιο πολλά μαλλιά. Όχι, 5 τρίχες έχουν και 2. πιο παχουλή. Όχι, εντάξει, πλησιάζεις. Πες, δεν θα με σκάσεις. Εντάξει, ας το πάρει το ποτάμι. Λοιπόν, η μυρτό. Εδώ είναι η μυρτό. Είναι πιο γκρινιάρα. Ξυπνάει πάντα πρώτη, πεινάει συνέχεια και πίνει όλο της το γάλα. Που σημαίνει είναι πολύ καλό παιδί. Και τώρα που μιλήσαμε για φαΐ, όσο χωρίσατε, εμείς εδώ δεν είχαμε να φάμε, το ξέρετε αυτό, να τα λέμε κι αυτά. Εννοείς πως κανείς δεν σου έφερνε λιχουδιές και σοκολάτες? Ναι. Πώς είναι η Ιφηγένεια μου? Έχει πλαντάξει το κλάμα. Το γλυκό μου το κορίτσι. Μεγάλο κακό το βρήκε. Ανάθεμα την ώρα. Κοίτα, κοίτα τώρα. Φωνάζει μπαμπα. Μπαμπα. Με τρομάζεις. Πόσα θέλεις, αγάπη μου? Ποια είναι η αγάπη σου? Εγώ. Εντάξει, δεν είμαστε και εχθροί. Μπορεί να χωρίσουμε, αλλά ένα σουβλάκι μπορούμε να το φάμε μαζί. Ναι. Η αλήθεια είναι πως το σουβλάκι έχει γευστικούς συνδυασμούς που γαλινεύουν το πνεύμα. Εγώ μόνο δύο θέλω, μωρό μου. Το μωρό σου ποιο είναι? Εγώ. Εντάξει, πολιτισμένοι άνθρωποι είμαστε. Δεν θα ξεμαλιάσουμε και για ένα διαζύγιο. Ναι, κοίτα εδώ, αξιοπρέπεια, πολιτισμός. Θα συζητηθεί. Και τι λες, ρε Μπέμπα, θα πιούμε και καμιά μπύρα? Ποια είναι η Μπέμπα πάλι, ρε παιδιά? Εγώ! Εσύ? Ναι, πριν γεννήσω, είχε πει ότι θα έχει 3 κοριτσάκια και θα λέει και εμένα Μπέμπα για να μην ζηλεύω. Αχ, δεν είναι πολύ γλυκός. Καλά, έτσι, χωρίζω κι εγώ. Μα δεν χωρίσαμε. Δεν χωρίσαμε. Τα ξαναβρήκατε και μου κάνετε πλάκα, έτσι. Καλά, κατώνει. Να και να ευχάριστο σήμερα. Λοιπόν, το τραπέζι κερασμένο από μένα. Θέλω και πατατούλες και κολοκυθά και στίκ. Αχ, ο έρωσε επιπλέει. Αλλά το παρελθόν σου βρωμάει, ζωγράφε. Να αμαρτωλώ. Φωνάζεσαι. Μου λες, μη φωνάζω. Το διερεύνησα εγώ το θέμα. Αλλά τέλος πάντων, θα συζητηθεί άλλη ώρα. Μη σου κόψω την όρεξη. Δεν σε πιάνω.
Δεν με πιάνεις. Πες ότι το έγκλημα έχει παραγραφεί. Έτσι. Για να μην χαλάμε τις καρδιές μας, ε. Το σεογράφω. Όχι νόνα με τα δίδυμα. Ναι, τώρα που λείπει και η Φιγένεια και δεν έχει με ποιον να ασχοληθεί, είπε να βγάλει το άχτι της. Αχ, πατέρας μου. Έλα, μπαμπά, τι κάνεις? Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Όταν χωρίσατε, κατεβήκαν όλοι Κέρκυρα. Όχι τίποτα άλλο για να σας τα βρούμε. Ρε, σε Οδυσσέα, χάσαμε τον ύπνο μας, αφήσαμε τις δουλειές μας. Τώρα δηλαδή δεν μπορούσατε να πάρετε εσείς ένα τηλέφωνο? Όχι τίποτα άλλο, να μου πείτε στο τέλος ότι τα ξαναφτιάξατε. Μα το είπαμε στον Νικηφόρο να στο πήρε, μπαμπά. Ναι. Ξέχασε να μου το μεταφέρει. Να κάνουμε αφού τώρα το θυμήθηκε. Τόσο δύσκολο δηλαδή σου ήταν να με πάρεις ένα τηλέφωνο και να μου πεις ότι τα ξαναβρήκατε. Ωραία. Κλείσε λίγο. Ναι. Πατέρα, είμαστε και πάλι μαζί με την Έρση. Κάπως έτσι. Μη γελάτε, βρεγαϊδούρια. Τη μανούλα σου όμως την πήρε σε γέρο και τη το ξεφούρνησε. Μου κάνει ζηλιές. Ό,τι θέλω θα σου κάνω. Για πείτε μου, όλα καλά, ε? Όλα καλά και άγια, Μάρκο μου. Μπράβο. Δείξε μου τώρα τα εγγονάκια μου. Τι κάνουν, πώς είναι? Κοιμούνται? Κοιμούνται, αλλά θα πάω το κινητό πάνω από την κούνια. Κάτσε λίγο. Τζουρκάκια μου, όμορφα. Ρε, εγώ σας μιλώ, αμόρα, ο παππούς σας που κοιτάτε. Αχ, αμάν, ξύπνησαν. Αμάν, μπαμπά, τα ξύπνησες με την φροντερή φωνή σου. Ευχαριστώ, ε. Τι έγινε? Καλώς το φίλο μας, το Σπυρέθα. Κοιμήθηκαν, αμόρα? Ναι. Γεια σου, καλύτερα. Τι έγινε? Ξέρω να μου πείτε τι έγινε. Γιατί με καλέσατε να έρθω πάλι εδώ? Οικότροφο με έχετε. Γιατί θα τρως μόνο σου, σαν τον κούκο. Φτιάξαμε καγιανά. Μίλησες με την Ιφηγενία? Άστο, φίλε, θρήνος. Έκανα απόπειρα αυτοκτονία η μάνα της. Τι λες? Πώς είναι, είναι καλά? Καλά είναι, την προλάβανε. Ρε, άνοιξε γύπη ολόκληρο μπουκάλι χάπια. Το πιστεύω. Πώς το έκανε αυτό? Προσπάθησε να έρθεις λίγο στη θέση της. Και για την ψυχή της. Εγώ πριν γεννήσω δεν θα μπορούσα να καταλάβω πώς αισθάνεται. Όμως τώρα μπαίνω στη θέση της και τρελαίνομαι. Δες, πείτε το. Μήπως πρέπει να πας Αθήνα? Της το είπα, ρε φίλε, δεν θέλει. Λέω ότι τα αντέβει τους δικούς της. Την πίεσα, τίποτα. Πάω να βάλω να φάμε. Ναι. Ρίχνουν κάτι ύπνους. Γλιτώσαμε, αγάπη μου. Ναι. Λοιπόν, μόλις έρθει η Άννα, θα πάμε μια βόλτα, εντάξει? Ναι, θέλω πάρα πολύ. Αλλά μετά θα στρωθεί στη ζωγραφική. Εντάξει. Με συγχωρείς, αλλά... Αγάπη μου, μας ξέφυγε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Τα ξαναβρήκαμε, αλλά δεν σε έχω προσλάβει ξανά στη δουλειά. Όπως νομίζεις. Ναι. Έτσι νομίζω, γιατί με καταπιέζεις πολύ και χρειάζομαι ελευθερία επαγγελματικά. Δεν πάει άλλο. Ναι. Το ξέρω. Και είσαι και αυταρχική πάρα πολύ. Λοιπόν, με τη δουλειά τέρμα, εντάξει? Εντάξει. Ε, μου κάνεις πλάκα. Τσίμισες, ε? Τσίμισες. Αγάπη μου, μπορώ εγώ χωρίς εσένα, ε? Από Λονδίνο. Ποιον έχουμε εκεί? Κανένα. Το κλείσε. Εξανακάλεσε. Μάλιστα.
Δεν το σηκώνουν. Δεν είχε τηλεφωνητή. Όχι. Ε, εντάξει, θα ξανακαλέσουν. Οκ. Okay. Ελπίζω να είναι κανένα νόσημο καμενάκι όμως. Έλα ρε, εδώ είσαι. Έλα, σταμάτα. Είσαι ρε, δεν είσαι. Έτσι δεν παλάμε. Μην με κοροϊδεύεις. Θα σε κοροϊδεύω πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Εντάξει. Και εσύ να μην τις πέσω. Α, πού είναι αυτή. Ναι. Καλημέρα, Έρση. Τι κάνεις? Καλά, Λίκη μου. Εσύ, πώς τα πας με τον Έκτορα? Συνέβη κάτι και μας αναστάτωσε αρκετά. Τι έγινε? Είμαι έγκυος. Α, αλήθεια! Ε, καλό δεν είναι αυτό? Δεν ξέρω. Εγώ δεν νιώθω έτοιμη να γίνω μάνα. Πρέπει να κάνω Έκτορα, Έρση. Δεν το θέλω αυτό το μωρό. Αχ, βρε αγάπη μου. Τι να σου πω τώρα. Ο Έκτορας τι λέει? Ο Έκτορας θέλει σαν τρελός να το κρατήσουμε. Δεν αισθάνομαι ότι μπορώ να διαχειριστώ κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Εγώ θα σου πρότεινα να το ξανασκεφτείς. Όταν συνηθίσεις την ιδέα, μπορεί να αλλάξεις γνώμη. Δεν ξέρω. Ποτέ μου δεν θέλησα παιδιά όμως. Δεν το πιστεύω αυτό που λες. Θυμάσαι όταν ήμασταν στη φυλακή που ήθελες να νιώσεις τα μωρά μου? Ήσουν πολύ συγκινημένη. Τα αγαπάω τα παιδιά. Αλλά έτσι όπως είμαι δεν μπορώ να δώσω αγάπη. Δεν πήρα ποτέ αγάπη από τους γονείς μου. Το καταλαβαίνω, ρε αγάπη μου, αλλά τι να σου πω. Δική σου απόφαση είναι. Θέλω να σου ζητήσω μια χάρη μόνο. Χρειάζομαι ιδανικά για να κάνω την επέμβαση. Πόσα χρειάζεσαι? Οκ. Okay. Στείλε μου το λογαριασμό και θα στα βάλω στην τράπεζα. Και ό,τι χρειαστείς, τηλέφωνο. Φιλάκια. Γιατί θέλει λεφτά? Δεν της τα παρέχει όλα ο Έκτορας? Θέλει να κάνει έκτρωση. Χωρίς να του το πει κρυφά? Ναι. Μάλλον. Θα το πεις εσύ? Όχι, δεν ανακατεύομαι. Είναι περίεργος τύπος. Μάλιστα. Με το ζόρι δεν γίνεται αυτό. Θα ξαριζώσεις τα χρήματα. Εννοείται. Ναι. Κύριε Καλέργη, Εμίλιος Φωκάς, διευθυντής ειδήσεων του καναλιού του Άκη Αρώνη. Μάλιστα, και τι θέλετε? Να μιλήσω εγώ για το Μιλτιάδη Μαρόγλου. Μάλλον δεν θα έχετε σωστές πληροφορίες. Δηλαδή? Πρώτον, έχω μάνατζερ που συνεννοείται γι' αυτά και δεύτερον, εμφανίζομαι σπάνια. Λοιπόν, με συγχωρείτε τώρα, αλλά βιάζομαι, πρέπει να φύγω.